Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μας μιλήσετε για την δική σας εμπειρία και οτιδήποτε έχετε ζήσει σχετικά με την συνεργασία σας με τον κύριο Νατσιό, μιας και είχατε συνεργαστεί παλαιότερα. Πείτε μας μερικά πράγματα για το κόμμα Νίκη και για τον κύριο Νατσιό. Θα ξεκινήσω λίγο την ιστορία πιο παλιά. Διευκρινίζοντας κάποια πράγματα ότι σήμερα διαβάζω με λύπη ότι η προσπάθεια που ξεκινάει η Νίκη είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, είναι κάτι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, ότι ευαγγελίζεται πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί, ενώ στην ουσία πρόκειται για μια κακή αναπαραγωγή όλων όσων από το 2008 διεκήρυται μόνη της τότε η πολιτική παράταξη η κοινωνία, η συνοχιστών της πολιτικής του Καποδίστρια. Το 2008 κάποιοι άνθρωποι, εμπνευσμένοι από το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Βολουδάκη «Η πολιτική είναι ποιμαντική», αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παράτολμο βήμα. Και σας μιλάω για το 2008, δεν μιλάω για το 2023, γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Το 2008 ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα ήταν πολωμένος. Υπήρχε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κυρίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καθόλου τη δύναμη που έχει σήμερα. Υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα και από εκεί και μετά το πιο μικρό κόμμα που υπήρχε ήταν το ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη. Οπότε ήταν μια τρέλα τελείως το ότι μια ομάδα ανθρώπων, νέων κυρίως ανθρώπων, που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική λέγοντας τι, ότι πρέπει να επανέλθουμε στις ρίζες που έχει το γένος μας από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκεί όπου προτεραιότητα υπήρχε ο άνθρωπος ως αδιαίρετη οντότητα ψυχής και σώματος. Δηλαδή σήμερα έχουμε καταντήσει την πολιτική να ασχολείται μόνο με τα βιωτικά, που σημαίνει ότι έχει παραβλέψει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ανθρώπου που έχει να κάνει με την ψυχή του. Το κομμάτι όμως της ψυχής του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να το βγάλει κανείς στην άκρη και γι' αυτό ό,τι πολιτικό σύστημα και να δημιουργήσει ξεχνώντας το κομμάτι της ψυχής, αυτόματα ξεχνάει το κομμάτι της ηθικής, αυτόματα βάζει κανόνες αναλόγως με το ποιος υλοποιεί, ποιος νομοθετεί και ποιος κάνει ό,τι κάνει. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία η κοινωνία την ξεκίνησε από το 2008, είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με διαφορετικό τρόπο στην πολιτική και ξεκινήσαμε όλοι μαζί, καταθέτοντας και το χρόνο μας και το βιός μας για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Νατσιούς εκείνο το διάστημα ήταν ένας ασήμαντος δάσκαλος στη Θράκη, ο οποίος έγραφε κάποια σωστά άρθρα, θα λέγαμε. Προσπαθούσε να εμπνεύσει, τουλάχιστον ξαναλέω, στα άρθρα τα οποία είχαν έρθει σε γνώση μας, να εμπνεύσει για την αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα μας. Και γι' αυτό το λόγο τον πλησιάσαμε και μάλιστα τον πλησιάσα ο ίδιος προσωπικά. Και μάλιστα του είχαμε πει ότι η προσπάθειά μας, του δείξαμε ποια είναι η προσπάθειά μας, του εξηγήσαμε τι προσπαθούμε να κάνουμε και μας έλεγε διαρκώς ότι εγώ θέλω να μείνω ένας ταπεινός δασκαλάκος, να μείνω στην τάξη μου, να προσπαθήσω με τα παιδιά. Του είπαμε λοιπόν ότι ο καθένας από εμάς θα ήθελε να μείνει στη βολή του και σε αυτό που κάνει και στο μικρό κοσμό του να προσπαθήσει ό,τι είναι, αλλά αυτό δεν θα βοηθούσε σε τίποτα την πατρίδα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε λοιπόν, έπρεπε να βγούμε όλοι έξω από το μικρό κοσμό μας, να περάσουμε στο επόμενο βήμα, να πάμε και λίγο σε ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι κάνουμε ή πώς το ζητάμε και να δοκιμάσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Σε όλα αυτά, στις αρχές ήταν επιφυλακτικός, μετά μας είπε ότι ασπάζομαι τον αγώνα τον οποίο κάνετε, εγγράφηκε ως μέλος και μάλιστα του προτείναμε να αναλάβει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Να αναλάβει και να μιλήσει για αυτήν, να τη χειριστεί όπως νομίζει. Και εφόσον ήταν ο τόπος τον οποίο και τον γνώριζαν και τον άκουγαν και τον σέβονταν, νομίζω ότι ήταν και η καταλληλότερη ευκαιρία για να ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο έργο και ένα έργο το οποίο εμείς πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να το κάνουμε μειώντας από εκείνη την περιοχή. Παρ' όλα αυτά και παρότι είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο, ουδέποτε κάλεσε κάποιον από εμάς από την παράταξη, ούτε ο ίδιος μίλησε για την παράταξη δημόσια. Ποτέ δεν είπε κάτι δημόσια και σαν να μην έφτανε αυτό, σε ένα χρονικό διάστημα λίγο πριν τις εκλογές του 2015,
ήρθε σε γνώση μου ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι τότε κάποιοι άνθρωποι ψάχνανε να βρουν, το 2012 με συγχωρείτε, τις εκλογές, στις οποίες η κοινωνία είχε αποφασίσει ότι δεν θα κατέβει, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κατέβει, ήταν πολύ πολωμένο το κλίμα, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τους δανειστές και τότε η κοινωνία είχε πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση, είχε αποτραβηχτεί γιατί είπε ότι δεν θα γίνουμε μήλος δεν θα ρίξουμε νερό στο μήλο του συστήματος. Σε εκείνο λοιπόν το διάστημα διέρευσαν κάποια άρθρα τα οποία έλεγαν ότι κάποιοι πατριωτικά κινούμενοι άνθρωποι κοιτούσαν δεξιά και αριστερά με συστημικά κόμματα και σε αυτά ανέφεραν και το όνομα του κ. Νατσιού. Τότε είχα γράψει προσωπικά ένα δελτίο τύπου εξ ονόματος της παρατάξεως, στο οποίο προσέφερα κάλυψη στον κ. Νατσιό, ότι ο κύριος Νατσιός είναι μέλος της κοινωνίας, ότι εφόσον δεν έχει περιέλθει κάτι τέτοιο σε γνώση μας, προφανώς πρόκειται για συκοφαντικά δημοσιεύματα, δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπό του και του είχαμε προσφέρει τη στήριξη, παρότι σας λέω, είχα ήδη υπόψη μου ότι πιθανώς έλεγα λάθος πράγματα, δηλαδή έλεγα ανακριβή πράγματα, αλλά είπα ότι στο συνεργάτη μου δεν θα βγω εγώ να τον εκθέσω από τη στιγμή που δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν μου είχε πει ο ίδιος. Θα του προσφέρω την κάλυψη και από εκεί και ύστερα θα δούμε τι θα γίνει. Και η απάντηση σε αυτό το δελτίο τύπου ήταν την επόμενη μέρα μια επιστολή με email κιόλας, στην οποία ο κύριος Νατσιός ζητούσε να παραιτηθεί. Οπότε πλέον έγινε το προφανές σε όλους μας, αποδείχθηκε ότι ο κύριος Νατσιός το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η αρχηγία. Στα υπόλοιπα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και στο τι άλλο μπορεί να είναι, ούτε γνωρίζω τα βάθη της ψυχής ενός ανθρώπου, όμως αυτό που γνωρίζω είναι ότι την ειλικρίνεια του δικού μας αγώνα δεν τη διέκρινα καμία στιγμή. Ανέχθηκα αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια, και από τη συμπεριφορά και από την απροθυμία, τη γενικότερη απροθυμία συμμετοχής, και πότε, σας ξαναλέω, τότε που τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν. Γιατί σήμερα αυτό που κάνει ο κύριος Νατσιός είναι πραγματικά, είναι αστείο. Είναι αστείο. Αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες εκλογές. Όλοι ξέρουμε ότι πριν προσέλθουμε καν στις κάλπες, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Όλοι ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν σήμερα την είσοδό της στη Βουλή δεν το κάνουν για τίποτα άλλο παρά μόνο για τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή το μόνο που απασχολεί όλους σε αυτά τα μικρά κόμματα είναι το να μπορέσουν να φτάσουν το 1% και να πάρουν 800.000 ευρώ. Αυτός είναι ο πόνος τους. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ζητάνε κάτι άλλο. Και γιατί, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί σήμερα δεν απαντάνε σε κέρια ερωτήματα. Και τα κέρια ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν είναι το πρώτο και το κυριότερο. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η στάση του κόμματος Κοινωνία, του κόμματος Νίκη, το οποίο λέει ότι το ενδιαφέρει να υπάρχει Χριστός και Ελλάδα και το λέει Χριστός και Ελλάδα και Χριστός και Ελλάδα. Ποια είναι η θέση τους για τον οικουμενισμό? Είναι ένα θέμα ή όχι? Έχει να κάνει με τον Χριστό, με την Ορθοδοξία? Απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Η απάντησή τους είναι ότι το κόμμα μας δεν θα γίνει, δεν μας ενδιαφέρουν οι παλιωμερολογίτες, δεν μας ενδιαφέρουν οι έτσι, δεν μας ενδιαφέρουν οι αλλιώς. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερους ψήφους. Το δεύτερο ερώτημα είναι, ποια είναι η θέση τους απέναντι στον αναγκαστικό εμβολιασμό των ανθρώπων? Ένα θέμα το οποίο η κοινωνία δεν μάσησε ποτέ τα λόγια της. Είπαμε και παραμένουμε όλοι μας συνειδητά, έχουμε πληρώσει το τίμημα της υποστήριξης της άποψής μας όλοι. Και σήμερα ο κύριος Νατσιός δεν βγαίνει καν να πει αν ο ίδιος έχει κάνει ή όχι το εμβόλιο. Συνεπώς, γιατί να τον πιστέψουμε? Σε τι αποσκοπούμε? Δηλαδή, τι θέλει κάποιος από έναν άνθρωπο που προεκλογικά ήδη κρύβει? Τι να σας πω? Το ότι, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι, δεν μπορώ να καταλάβω και τη σκοπιμότητα γιατί να το κρύψεις. Εάν συμφωνείς και νομίζεις ότι όντως το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει, δεν έχεις κάποιο λόγο να το κρύβεις. Αν από την άλλη μεριά δεν το πιστεύεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο να κρύβεις μια αλήθεια την οποία έχει αρχίσει όλος ο κόσμος να την φωνάζει και να την τραγουδάει, και εσύ να κάθεσαι τώρα και να λες τι, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, θα τους πάρει όλους και τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολιαστούς? Αυτή είναι φτηνή πολιτική της δεκαετίας του 80. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Χριστό ούτε με την Ελλάδα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και δεύτερον, εγώ θα ρωτήσω το εξής: ποιοι είναι οι χρηματοδότες που υπάρχουν πίσω από την Νίκη? Ρωτάω ευθέως. Στην κοινωνία δεν υπήρχε κανένας χρηματοδότης και γι' αυτό ποτέ δεν είδαμε στο πρώτο θέμα, και είμαι συγκεκριμένος σε αυτό που λέω, ούτε στο ProNews, ούτε σε προβεβλημένα δημόσια μέσα να προβάλλεται η προσπάθειά μας απέναντίας. Αυτό που είχα γνωρίσει ο ίδιος μιλώντας με τον κύριο Κουρή, ξέρετε ποιο ήτανε? Όταν κάποιος γνωστός της κοινωνία
με είχε φέρει σε επικοινωνία και λέει: μίλησε του μαζί, γιατί μπορεί να θελήσει να κάνει κάποια εκπομπή να σας παρουσιάσει. Ξέρετε τι μου είχε πει ο κύριος Κουρής, Θεός χωρέστον. Ότι κοίτα, εσύ έρχεσαι από το Λουξεμβούργο, δούλευε στο Λουξεμβούργο, ξαναγύρνα εκεί, γέμισε το κομπόδεμά σου και όταν έχει αρκετά λεφτά, έλα να ξαναμιλήσουμε. Αυτή ήταν η απάντηση και η στάση που αντιμετώπισε η κοινωνία. Και απέναντία σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν πρωτοσέλιδα στη Νίκη και θέλετε να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι χρηματοδότες. Ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματικοί χρηματοδότες από πίσω. Και αν όντως δεν υπάρχουν, γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Νατσιός να το δηλώσει εγγράφως αυτό. Ότι δεν υπάρχει. Με βάση τις συνέπειες του νόμου. Ότι ξέρετε κάτι, ακούγονται τα ονόματα του τάδε εφοπλιστή, του τάδε επιχειρηματία, του τάδε, όλα αυτά είναι ψέματα. Να βγει και να το πει. Να το κάνει εγγράφως. Να γίνει κανονικά όπως είναι. Διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεικνύει αυτά που λέει. Αλλιώς μπαίνει στην ίδια κατηγορία που είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και όλοι οι κύριοι αυτού του συστήματος, οι οποίοι είναι όλο λόγια και καθόλου πράξη. Αλλά από αυτούς χορτάσαμε. Τι έρχεται να μας πει καινούργιο ο κύριος Νάτσιος? Και στο φινάλε να σας πω και κάτι. Αν είναι να διαλέξω από το σωρό, γιατί να μην διαλέξω τους άλλους οι οποίοι είναι χρόνια και θα διαλέξω τον Δασκαλάκο, ο οποίος δοκιμάζει τώρα την τύχη του? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί μέχρι σήμερα η κοινωνία έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους αντιπαράθεσης πολιτικής, αλλά αυτό το έσχος της κατασκοφάντησης, της κατακλοπής των όσων έχει πρεσβεύσει η κοινωνία μέχρι σήμερα και το να μην μιλάει κανείς, και μάλιστα επειδή το κανάλι σας είναι από τη Ρόδο. Και στη Ρόδο το 2015 εγώ προσωπικά έδωσα μάχη, μπορείτε να ανατρέξετε και στα αρχεία του TV Κόσμος, αλλά και στα αρχεία της πολιτικής παράταξης κοινωνίας. Όταν το 2014, με συγχωρείτε, όταν ο τότε υπουργός ο κύριος Βενιζέλος αποφάσισε ότι η Στρογγύλη θα χαρακτηριστεί ως πολιτιστικός χώρος και θα αλλοιωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδος. Τότε πρωτοστάτησε η κοινωνία σε αυτό το γεγονός. Ο κύριος Νατσιός δεν γνωρίζει καν το θέμα, δεν ξέρει καν το τι συμβαίνει. Τότε λοιπόν μιλήσαμε στο TV Κόσμος. Πριν από 2 εβδομάδες με πλησίασαν από το TV Κόσμος, με ξαναθυμήθηκαν και μου είπαν αν μπορούσα να μιλήσω για τον κύριο Νατσιό. Επειδή είπα όσα σας λέω τώρα, η εκπομπή αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ. Και αφήνω λοιπόν στους ακροατές και της Δωδεκανήσου να κρίνει και το κανάλι που υποτίθεται ότι μάχεται για τα δικά της τα συμφέροντα, γιατί το TV Κόσμος παρουσιάζεται ότι νοιάζεται για τη Δωδεκάνηση, ότι νοιάζεται για τη Ρόδο, ότι νοιάζεται για όλα αυτά. Γιατί δεν αποκαλύπτει ποιος είναι ο κύριος Νάτσιος? Γιατί απόκρυψε μία ώρα σε εκπομπή και δεν εμφάνισε αυτά που σας λέω τώρα? Γιατί δεν τα εμφάνισε? Γιατί εκεί μιλήσαμε και με στοιχεία, εκεί μιλήσαμε και με παραδείγματα, εκεί μιλήσαμε και με πολιτική. Εκεί κάναμε και σχολιασμό της επικαιρότητας όπως κάναμε τόσα χρόνια. Κι όμως, επειδή ακούστηκαν όσα ακούστηκαν για την Νίκη, αυτή η εκπομπή δεν προβλήθηκε ποτέ. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και κυρίως, εάν αύριο το πρωί η Νίκη πάρει το όποιο ποσοστό πάρει και γίνει το μπαστούνι και το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, μην πει ο κόσμος ότι δεν ήταν προειδοποιημένος. Μην πει ο κόσμος ότι δεν ήξερε. Μην πει ο κόσμος ότι δεν ήταν, ότι ξέρετε κάτι, είδαμε κάτι πρωτοφανές. Δεν βλέπει κάτι πρωτοφανές. Βλέπει ένα κακέκτυπο, βλέπει μια συσσωρευμένη, ένα συνοθήλευμα ετερόκλητων στοιχείων, γιατί αυτή τη στιγμή στη Νίκη μέσα δεν υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τον Χριστό και την πατρίδα. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ένας πυρήνας καθαρά συστημικών ανθρώπων, ο οποίος προωθεί τη Νίκη. Έτσι, γιατί αλλιώς τον κύριο Νατσιό δεν θα τον ήξερε κανένας εκτός από εμάς που είχαμε συνεργαστεί. Συγχωρέστε μου λίγο την ένταση και, το καταιγιστικό, αλλά προσπάθησα να περιγράψω όσο μπορώ πιο σύντομα μια κατάσταση η οποία είναι άρρωστη, η οποία πραγματικά μας δημιουργεί αγανάκτηση και κυρίως πραγματικά είναι λυπηρό. Απλούστατα αποδεικνύει για ποιο λόγο η κοινωνία δεν έχει διαλυθεί. Πρέπει, οφείλω να το σημειώσω αυτό, γιατί στο ανακοινωθέν μας μιλάμε και λέμε ότι η κοινωνία απενεργοποιείται εκλογικά. Δηλαδή, σε μια διαδικασία η οποία είναι στημένη, μια διαδικασία η οποία είναι εκ προημίου αποφασισμένο το αποτέλεσμά της, η κοινωνία δεν συμμετέχει σε κάτι το οποίο κοροϊδεύει το λαό. Μέχρι πρώτον ο λαός να καταλάβει ότι έχει μείνει ένα κενό, αν καταλάβει ότι υπάρχει ένα κενό, γιατί να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το τι λέει η κοινωνία, που
Και εμείς το μελετάμε ακόμα, έτσι. Έχουμε σκύψει στην πολιτική της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και δεν σας κρύβω ότι εγώ πρώτος, με έμφομαι τον εαυτό μου, γιατί εξ αρχής όταν βγήκαμε να παρουσιάσουμε αυτή την πολιτική δεν είχαμε καταλάβει 100%. Και σήμερα που σας μιλάω, δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει την πολιτική μιας χιλιετίας που δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Μια χιλιετία. Την πολιτική την οποία προσπάθησε ο Καποδίστριας να την αναβιώσει, έχοντας καταλάβει και κυρίως ξέροντας πώς να τη φέρει και στο παρόν. Γιατί και αυτό είναι που, έχει, που κρίνει ένα πολιτικό. Όταν λοιπόν αυτό το έργο είναι τόσο βαθύ, θέλει τόση μελέτη και βγαίνουμε με τόση επιπολαιότητα να το αντιμετωπίσουμε, καταλαβαίνετε ότι γιατί η πατρίδα μας δεν μπορεί να ψάχνει ελπίδα σε αυτές τις είδους προσπάθειες. Καταιγιστικός πραγματικά και πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρατε. Στην προκειμένη περίπτωση με τον κύριο Νατσιό, όσον αφορά τη συμπεριφορά του, εγώ ακούω εσάς, είσαστε ξεκάθαρος, ως από το σώματος, κάνει μπαμ ότι είσαστε πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένος και αυτά που λέτε έχουν απόλυτη βάση. Οπότε εγώ θα μείνω στο κομμάτι της χρηματοδότησης και των εμβολίων. Οπότε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ο κύριος Χίος είχε κάνει μία ερώτηση προς τον κύριο Νατσιό και τον ρώτησε από πού βρίσκει τόσα λεφτά. Κάπως υπάρχει από πίσω. Και ανέφερε δύο ονόματα, τον Ιερώνυμο και κάποια παραεκκλησιαστική οργάνωση. Και θα ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω, αν κάποιος χρηματοδοτείται από τον Ιερώνυμο και από κάποια παραεκκλησιαστική οργάνωση, αυτό δεν είναι οικουμενισμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και της πατρίδας ή σημαίνει κάτι άλλο. Όταν μπλέκονται τέλος πάντων τα συμφέροντα με περίεργες, ας το πούμε, και σέκτες, αλλά και με ονόματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον οικουμενισμό. Κοιτάξτε, όποιος και να είναι ο χρηματοδότης, προφανώς και θέλει κάτι. Δεν δίνει κάποιος τα χρήματά του γιατί, για τα ωραία μας μάτια ή για τα ωραία μας λόγια. Προφανώς όταν υπάρχει χορηγία από πίσω, υπάρχει κάποιος λόγος. Μα θέλετε να είναι διαφήμιση, μα θέλετε να είναι προβολή, μα θέλετε να είναι να το ξεπληρώσει αύριο με κάποιο τρόπο μέσα στη Βουλή ή εκτός από τη Βουλή. Πάντοτε υπάρχει ένα αντάλλαγμα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο η κοινωνία είχε πει και ήταν ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, ότι δεν έχει χορηγούς και δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει χορηγούς. Ωστόσο, όποιος θέλει να συνδράμει το έργο της, αυτοί είναι οι λογαριασμοί και μπορεί να καταθέτει χωρίς να βάζει το όνομα του καν. Γιατί για μας, ό,τι ποσό και να βάλει κάποιος, αυτά τα χρήματα μπαίνουν σε ένα κοινό σκοπό, όπως ήταν το κοινό ταμείο της Επαναστάσεως. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ήταν μια άτυπη συμφωνία. Γιατί μεταξύ μας και στην καταστροφή της Σμύρνης υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν υπέστησαν καμία ζημιά. Ήταν οι χορηγοί της καταστροφής της Σμύρνης. Κάποιοι χορήγησαν, κάποιοι έδωσαν, κίνησαν τον τουρκικό στρατό για να κάνει ό,τι έκανε στη Σμύρνη. Κάποιοι έκαναν ό,τι έκαναν για να χάσουμε τη μισή Κύπρο. Κάποιοι χρηματοδότησαν κάποια πράγματα για να έχουμε πολιτικές αναταραχές. Συνεπώς, όταν υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει και από πίσω κάποιο παιχνίδι. Όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία 6 χρόνια, μελετούμε και αρθρογραφώσουμε στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, γράφοντας και προσπαθώντας να ρίξουμε φως στα γεγονότα της Ελλάδος στη δεκαετία του 20 με 23, τότε που έγινε και η καταστροφή της Σμύρνης. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε πώς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία οι χρηματοδοτήσεις και ειδικά οι χρηματοδοτήσεις από οικογένειες όπως ήταν το Rothschild, η οποία ουσιαστικά έφτιαξε το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο. Συνεπώς, αυτά τα πράγματα δεν είναι πρωτόγνωρα. Δεν γίνανε το 2023 από τον οποιοδήποτε χορηγό προς το οποιοδήποτε κόμμα. Αυτή είναι μια πάγια τακτική όπου το χρήμα καθορίζει ποιος θα είναι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Και γι' αυτό σήμερα λέμε στον κύριο Νατσιό ότι πρέπει να βγεις και να μιλήσεις. Ποιος είναι αυτός που σου δίνει δύναμη? Γιατί αυτός που σου δίνει δύναμη είναι αυτός ο οποίος θα φτιάξει το αύριο το δικό μας. Εμείς είπαμε, εμάς τη δύναμη μας τη δίνει η πίστη των πατέρων μας, η πολιτική της Ανατολικής Αυτορωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αυτό δεν βρήκε απήχηση στο λαό.
Αυτό δεν βρέθηκε λαός να τον εστερνιστεί. Τον κύριο Νατσιό, ποιος είναι ο λαός και κυρίως ποια είναι η δύναμη η οποία τον προωθεί, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Έτσι ήρθε ο κύριος Τσίπρας ως ο λυτρωτής των μνημονίων και επέβαλε την τρίτη και τη χειρότερη δανειακή σύμβαση. Επέβαλε την απώλεια του ονόματος της Μακεδονίας. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Νατσιός, τι Χριστό πρεσβεύει και ποια Ελλάδα θέλει. Γιατί αν μας δείξει τους χορηγούς του, αν μας δείξει από πού πηγάζει η ρητορική του, μπορώ εγώ να σας πω, χωρίς να ξέρω τα περισσότερα του κόμματός του, μπορώ να σας πω ποια είναι το αύριο της Ελλάδος στηριζόμενη σε ένα τέτοιο κόμμα. Γιατί η ιστορία έχει γραφτεί και όποιος την έχει διαβάσει την ιστορία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πριν από μια καταστροφή έχει προηγηθεί ένας δρόμος σε αυτή την καταστροφή. Ή όταν υπάρχει ευημερία έχει προηγηθεί προετοιμασία και προεργασία των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε τι κάνουμε εμείς. Προετοιμαζόμαστε για κάτι καλό ή πολύ απλά ακολουθούμε έναν άλλον για να δοκιμάσουμε ακόμα έναν που χρηματοδοτείται πάλι όμως από όλους όσοι χρηματοδοτούν και το υπάρχουν πολιτικό σύστημα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Το υπάρχουν πολιτικό σύστημα σήμερα χέρι της υποστηρίξεως όλων των χορηγών, όσων ακούγονται και δεν ακούγονται, όσων υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί κάποιοι άνθρωποι στηρίζουν κάποιες προσπάθειες και δεν στηρίζουν κάποιες άλλες. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Στο σημείο των όταν έχει πλήρη ευθυγράμμιση με την ηγεσία της Εκκλησίας στη διαχείριση του κορονοϊού, της πανδημίας, αυτό δείχνει ότι σίγουρα υπηρετεί συμφέροντα. Σίγουρα υπηρετεί τον οικουμενισμό και σίγουρα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων, πολιτών και της πατρίδος. Αν και ήδη έχετε μιλήσει, θα θέλετε να σχολιάσετε αυτό το κομμάτι. Ναι, και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι καταστρατηγείται ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, δηλαδή της διαχειρίσεως του εαυτού μου. Δεν συζητάμε και κάτι, πώς το λένε, δυσνόητο. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έρχεται να καταστρατηγήσει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου να διαχειριστεί τον εαυτό του όπως νομίζει. Έτσι. Και δεν σας μιλάω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ανεύθυνος, να έχει νοσήσει, ας πούμε, και να κυκλοφορήσει και να κολλήσει στους άλλους ανθρώπους, γιατί κανένας ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Όμως το να αμφισβητήσει την ιατρική εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μιλάμε για ιατρική, η ιατρική στα θέματα των εμβολίων έχει συνήθει, πρακτική, έχει κανονική διαδικασία, η οποία λέει ότι οι έρευνες γίνονται επί 20 ετία στα εργαστήρια και αν δεν έχει αποδειχθεί ότι για 20 χρόνια έχει δοκιμαστεί ένα προϊόν, ένα σκεύασμα, ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, ένα οτιδήποτε, τότε δεν διατίθεται στον πληθυσμό. Αυτό καταστρατηγήθηκε μέσα σε 6 μήνες, χωρίς καλά-καλά να ξέρουν αν τι ιός είναι αυτός, από πού προήλθε ο ιός, τι έγινε, πώς και όλα αυτά, ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποια εμβόλια, τα οποία είναι εμβόλιο serial κιόλας. Δεν έχει κάνει σε το όπως κάναμε στη φυματίωση παλιά στο στρατό και τελείωσε υπόθεση και ήταν αυτό. Ή κάνουμε για τον τέτανο και απλά ξέρουμε ότι ανά 5 χρόνια πρέπει να το ανανεώσουμε γιατί δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στα χρόνια της ιατρικής. Κανένας μας δεν το αμφισβητεί. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις είναι επικίνδυνο ή έχει κάποιες παρενέργειες, τις ξέρουμε, αλλά προς Θεού δεν οδηγούν σε θάνατο. Έχει δηλαδή στο της φυματίωσης, όταν κάναμε το μαντού, το πολύ, αν αντιδρούσε ο οργανισμός, πριζόταν λίγο το χέρι ή σου άφηνε μεγαλύτερο σημάδι από ό,τι να. Μέχρι εκεί. Αυτό δεν είναι κάποια τρομερή παρενέργεια σε αντάλλαγμα με τη φυματίωση. Αλλά όταν βλέπουμε ότι έχει βγει τόσο πρόχειρα, που επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι βγήκε πρόχειρα, βγήκε εσκεμμένα, βγήκε μεθοδευμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην ακουστώ ως μάντης κακών ή ως συνωμοσιολόγος. Που να σας πω κάτι, τη συνωμοσία άλλος την έκανε. Το ότι τη βγάζουμε στο φως δεν νομίζω ότι είναι κακό. Σε αυτό δεν είναι κακό. Δεν είμαι ο σκευωρός. Είμαι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει. Και δεν είμαι αυτός που αποκαλύπτει. Είμαι αυτός που αναμασά αυτά που αποκαλύψαν άλλοι άνθρωποι. Αυτά που που είπαν άνθρωποι του χώρου. Γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Μπαγκντή είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. Πολύ αλλά, εν πάση περιπτώσει,
Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ λέω μία υπερβολή. Είναι υπερβολή ότι μέσα σε 6 μήνες δεν είναι ότι το διάστημα των 6 μηνών δεν είναι ένα επαρκές διάστημα στο οποίο μπορούν να μελετηθούν όλες οι παρενέργειες. Είναι δυνατόν να έχουμε τόσους ξαφνικούς θανάτους και ειδικά νεαρών ανθρώπων και να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι εντάξει καλά πάμε με το και εν πάση περιπτώσει εγώ σας λέω ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και πιστεύουν υπέρ των δεών στην ιατρική. Γιατί φοβούνται να πούνε ότι ναι, εγώ πιστεύω και αυτή είναι η πεποίθησή μου. Το γεγονός ότι το κρύβουν και ότι δεν έχουν ευθαρσώσει το θάρρος της άποψής τους μαρτυρά ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Και αυτό που κρύβεται από πίσω είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι μεταξύ μας. Και αυτό το ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω, με συγχωρείτε λίγο και δεν μπορώ να καταλάβω, η διοίκηση της Εκκλησίας έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχασε μια ευκαιρία όταν όλος ο κόσμος τρομοκρατήθηκε χωρίς έλεος από την πολιτική όλου του κόσμου, από τους πολιτικούς όλου του κόσμου, η Εκκλησία μπορούσε να παίξει το ρόλο της μητέρας, η διοίκηση της Εκκλησίας. Δυστυχώς στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και στέκεται κατώτερη των περιστάσεων ακόμα. Και αυτό εμένα προσωπικά και με θλίβει, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου παιδί της Εκκλησίας, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, πιστεύω στο Θεό πάνω από τις αμαρτίες μου, γι' αυτό δεν ντρέπομαι να το πω. Δηλαδή δεν δέχομαι ότι η αδυναμία δικιά μου σε ορισμένα πράγματα ότι μπαίνει πάνω από την αλήθεια. Αυτό δεν ισχύει. Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Και άρα λοιπόν η διοίκηση της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φανεί μητέρα του λαού. Ας μη φανεί μητριά στηρίζοντας ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν σε βάρος του λαού και ειδικά παίζουν σε βάρος του αφελούς λαού που πιστεύει ότι ξαφνικά βρέθηκε κάποιος που θα πει τη γνώμη του στο κοινοβούλιο. Γιατί σίγουρα η νίκη δεν είναι αυτό. Και για να μην μας κατηγορήσει κάποιος, εγώ θα πω στο κανάλι σας το εξής, ότι για να μας κατηγορήσει κάποιος ότι βγαίνουμε και σηκωφαντούμε ή τέλος πάντων σπηλώνουμε την προσπάθεια της νίκης. Εγώ μέσα από την ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για αυτή την ευκαιρία, μέσα σε αυτή απευθύνω μια πρόκληση στον κύριο Νατσιό. Εάν οτιδήποτε από αυτά που είπα πιστεύει ότι δεν είναι αληθινό ή ότι δεν είναι έτσι ή ότι πρέπει να απαντηθεί, να βγούμε στο ίδιο βήμα, να βγούμε και οι δύο και να μιλήσουμε και οι δύο και να κάνουμε ένα διάλογο ανοιχτά και οι δύο για κάθε τι από τα πράγματα τα οποία σας είπα. Και αυτή η πρόκλησή μου είναι ανοιχτή και προς τον κύριο Νατσιό και προς οποιοδήποτε στέλεχος της νίκης, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάψουν να κρύβονται πίσω από αυτούς που τους χρηματοδοτούν, πίσω από αυτούς που τους κουνάνε τα χέρια και επίσης να απαντήσουν σε άλλο ένα ψέμα το οποίο έχουν πει, γιατί είναι ψέμα. Γράφουν αυτή τη στιγμή έχοντας υιοθετήσει στραβά αυτό το οποίο έκανε η Παράταξη Κοινωνία. Η Παράταξη Κοινωνία πρέπει να ξέρετε ότι παρότι συμφώνησαν μαζί μας πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα ειδικά από το δικαστικό χώρο, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με ανθρώπους υψηλόβαθμους, οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ μέλη της κοινωνίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπρεπε να υπογράψουν ότι αποκηρύσουν εγγράφο στη μασονία και κάθε μορφής αποκρυφισμό. Αυτό λοιπόν σήμερα η νίκη έρχεται και το πασαλίβει και λέει δηλώνουμε ευθαρσώς ότι κανείς μας δεν έχει σχέση με τη μασονία. Όχι, άστο ευθαρσώς. Εγγράφος το κάνετε, γιατί αν έρθετε στα αρχεία της κοινωνίας θα δείτε για ένα-ένα τα μέλη και για εμάς που έχουμε εγγράφος αυτό. Και μας έχει κοστίσει και επαγγελματικά αυτή η απόφασή μας. Πρέπει να ξέρετε. Γιατί καλός ή κακός, το να τα βάλει κάποιος πραγματικά με τη μασονία και με τους ανθρώπους οι οποίοι κρατούν το χρήμα δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις. Συνεπώς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι αυτοί που χρηματοδοτούνται από όποιους χρηματοδοτούνται ότι έχουν κάνει εγγράφος μια τέτοια αποποίηση. Και δεύτερον, γράφουν και ένα δεύτερο, το οποίο είναι ψέμα. Ότι όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τη νίκη είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τους ασχοληθεί με την πολιτική. Ο κύριος Νατσιός ήταν μέλος της Παράταξης Κοινωνία. Δεν κατέβηκε στις εκλογές με την κοινωνία. Ωστόσο δεν κατέβηκε, δεν μπήκε στη λίστα του ψηφοδελτίου του κυρίου Μπαλτάκου. Ή το ξεχάσαμε κι αυτό? Ξεχάσαμε ποιος είναι ο κύριος Μπαλτάκος? Είναι ο κύριος Μπαλτάκος ένας άνθρωπος έξω από το σύστημα?
Είναι ο κύριος Μπαλτάκος ή δεν είναι ο στενότερος συνεργάτης του κύριου Σαμαρά? Είναι ο κύριος Μπαλτάκος ή δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος διέλυσε το ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι ή δεν είναι ο κύριος Μπαλτάκος ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά στο σάπιο σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα? Ο κύριος Νατσιός δεν ήξερε? Πώς γράφτηκε το όνομά του εκεί? Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Σε αυτό δεν νιώθει ότι πρέπει να μιλήσει και να απαντήσει? Δεν νιώθει ότι πρέπει να βγει και να δώσει κάποια εξήγηση? Δεν νιώθει ότι πρέπει να απαντήσει στους ανθρώπους που ζητάει έτσι ανερυθρίαστα την ψήφο τους ότι πρέπει να το πει αυτό? Έχει εξηγήσει στους πατέρες το Άγιο Όρος, τους όποιους πατέρες, γιατί το να πας σε ένα μοναχό στο Άγιο Όρος και να σου δώσει την ευχή του δεν πάει να πει ότι σε προωθεί το Άγιο Όρος, γιατί ακούω τέτοιες αηδίες και μου σηκώνει τρίχα κάγκελο, γιατί το Άγιο Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας, δεν είναι το περιβόλι του κάθε μοναχού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στους μοναχούς οι οποίοι τον ευλόγησαν, έχει εξηγήσει ποια είναι η πολιτική του? Έχει εξηγήσει ποια είναι η σταδιοδρομία του? Έχει εξηγήσει τι άλλες προσπάθειες έχει κάνει πολιτικά? Έχει εξηγήσει που βρίσκει τα χρήματα ακόμα και για να πηγαίνει στο Άγιο Όρος? Γιατί εγώ αλλιώς ήξερα τα πράγματα. Και ξαφνικά τώρα βλέπω ότι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να οργανώσουμε την οποιαδήποτε περιοχή σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος και θα έρθει να σε βρει γνωστός μου ο οποίος θα σου δώσει λεφτά. Αυτά πώς γίνονται? Αυτά πώς γίνονται? Ναι, κύριε Βολουδάκη, πολύ σωστά. Το θέμα είναι ανοιχτό, το κανάλι είναι ανοιχτό. Δεν το συζητάμε και ειδού η Ρόδος. Ακριβώς. Και όποιος νομίζει ότι συκοφαντήθηκε μπορεί να έρθει να απαντήσει, και ο δημόσιος διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφασίσουν οι ακροατές ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Σήμερα, κύριε Βολουδάκη, έχει γίνει και πρόσκληση προς τον κύριο Νατσιό. Γιατί θα εμφανιστείτε στην συνέντευξη της κυρίας Καλλιόπη Σουφλή, όπου μιλάει και η ίδια για τον κύριο Νατσιό και το κόμμα Νίκη. Δεν έχει γίνει λοιπόν πρόσκληση να λάβει μέρος και να έχει και αυτός λόγο σε όλα αυτά τα οποία εσείς θα πείτε, και δεν έλαβε το κανάλι Αγωγή απολύτως καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Εδώ και αρκετές μέρες έχει γίνει η πρόσκληση αυτή. Οπότε το συνηθίζει ο κύριος Νατσιός, όπως φαίνεται, να το καλούν και να κρύβεται. Ίσως δεν σκληρά. Όχι, μα ειδικά να σας πω κάτι. Σε αυτά τα οποία είπα, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Γιατί είναι έτσι όπως σας τα λέω. Δεν έχω κάποιο λόγο να σας πω κάτι. Αν η κίνηση του κυρίου Νατσιού και όλη η προσπάθεια ήταν υγιής, δεν έχω κανένα λόγο και κανένα συμφέρον. Δεν κατεβαίνει η κοινωνία. Δεν είναι πολιτικός μου αντίπαλος ο κύριος Νατσιός. Έτσι. Αλλά η κοροϊδία πρέπει να έχει ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να αρχίσουμε να καλλιεργούμε λαό, γιατί αυτό μας λείπει τελικά. Δεν μας λείπουν οι πολιτικοί. Μας λείπει λαός. Λαός σκεπτόμενος. Γιατί δυστυχώς απευθυνόμαστε σε ένα λαό των media. Και όποιον βγάλουν τα media, αν στο Instagram ή αν στο Facebook έχει, πώς το λένε, διθυράμβους από μεγάλα συστημικά κανάλια, ναι, τότε είναι ένας πολιτικός ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Όπως ήταν και ο Τσίπρας, όπως ήταν και ο Βαρουφάκης, όπως ήταν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας βήθησαν ακόμα περισσότερο. Το ίδιο πράγμα είναι και στην αντίδραση. Γιατί ένα σύστημα το οποίο κυβερνάει παγκόσμια δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη, πρέπει να ξέρετε. Και σαφώς και την αντίδραση και την αγανάκτηση και την... και το πάθος των ανθρώπων για να γνωρίσουν κάτι που να τους λυτρώσει από όσα έχουν ζήσει μέχρι τώρα, θα το εκμεταλλευτεί. Και το οποίο έκανε. Το έκανε. Έτσι. Και κυρίως γύρισε την πλάτη του σε κάτι, γιατί η παράταξη κοινωνία, ξαναλέω, δεν προήλθε από το σύστημα. Το σύστημα δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Το σύστημα ήρθε για να την ελέγξει. Στο γραφείο μου τον πρώτο χρόνο κιόλας είχε έρθει δημοσιογράφος, ο οποίος από την ελεύθερη ώρα, ο οποίος ήταν συνεργάτης του δημοσιογράφου που κλείστηκε στη φυλακή, και μου είπε ότι επιλέξει, πες μου μόνο το μέγεθος της βαλίτσας και τα έχουμε βρει οι δυο μας. Εννοώντας ότι πες μου σε τι βαλίτσα θες να σου φέρω την αμοιβή σου. Και από εκεί και μετά θα σε σπρώξουμε. Και του είπα, σας παρακαλώ, όπως είστε, περάστε έξω από το γραφείο μου, γιατί προφανώς δεν έχετε καταλάβει που ήρθατε. Περάστε έξω. Και μου λέει, ένα πράγμα μπορώ να σου πω για το ποιο θα είναι το τέλος. Εσένα θα σε σκοτώσει ο υπεύθυνος ασφαλείας σου, αν συνεχίσεις να λες αυτά που λες. Αυτό είναι το σύστημα. Εάν δεν μπορεί να σε εξαγοράσει, κάποια στιγμή θα σε βγάλει από τη μέση.
Αυτό είναι το σύστημα. Και πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αν δεν παρέμβει ο Θεός να τα αλλάξει τα πράγματα με τον τρόπο που ξέρει εκείνος τελικά, νομίζω ότι ανθρωπίνως δεν γίνεται κάτι. Αυτό συνειδητοποίησαμε και στην παράταξη κοινωνία και γι' αυτό είπαμε ότι τουλάχιστον εκλογικά θα απενεργοποιηθούμε. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και όπως βλέπετε δεν αρνήθηκα την πρότασή σας να μιλήσω. Δεν αρνούμε την πρόταση κανενός να μιλήσω, να αρθρογραφήσω, να πω την άποψή μου με παρησία. Αυτή που έχω μπορεί να είναι λανθασμένη, ας κάποιος σας μου αποδείξει ότι είναι λανθασμένη και θεωρώ ότι έχω το μυαλό μου ανοιχτό, αν όντως μου το αποδείξει, να ανασκευάσω αυτά που λέω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου αλάθητο, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πάπα, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω την αλήθεια και κανένας δεν μπορεί να με κάνει να δω κάτι άλλο, αλλά να με κάνει. Όχι να δογματίζει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα χρόνια της υποτιθέμενης πανδημίας, το μόνο που είδαμε είναι ανθρώπους να δογματίζουν σε βάρος της ζωής μας. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Κύριε Βουλβάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και τα όσα σημαντικά μας είπατε.